Μια καλή στιγμή για την πύρα μοσκιά του. Ταχύτατος και με φοβερό διασκελισμό ο Ντάι. Δεν μπορεί να τον φτάσει ο Αλμανίδης, ούτε ο Ρεμούνδος. Ακόμα περισσότερο στην βαθμολογική κατάταξη, αλλά και να κάνουν 3 στα 3. Για να δούμε ο Ντάι για τον Αζιέγκου, ο οποίος περνάει κάνοντάς του ένα τάγκλιν. Ίσως δεν βρήκε μπάλα, αλλά μπορεί να... Πολύ όμορφα πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του. Άλλαξε το πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Δούμας θα κάνει το γέμισμα. Ο Βερεσόγλου θα κρατήσει το σούτ απεκλούει. Ο Λεντής έρχεται από πίσω. Ο Ντάι και ισοφαρίζει δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε το 45ο λεπτό. Διαμαρτύρονται για offside οι Περαματιώτες. Ο κύριος Φωτιάδης όμως έτρεξε προς την σέντρα. Θα έχουμε φυσικά ευκαιρία replay. 1-1 θύελα μοσχιά του νέο εικόνιο. Είδαμε την σέντρα από τον Εδούμα. Πολύ όμορφα κατέβασε ο Βερεσόγλου. Πέρασε τον αντίπαλό του. Έκανε το σούτ εδώ. Από κανονική θέση. Στην παγωμένη εικόνα μας βλέπουμε να φεύγει ο Ντάι. Ολιγόρησε ο Κοντολέων. Ίσως πίστευε ότι ο τερματοφύλακας του θα έπιανε σταθερά την μπάλα. Δεν το έκανε όμως ο Λετής. Δύσκολη απέκρουση. 1-1 με τον έχρωμο ποδοσφαιριστή. Η επίθεση για τους Περαματιώτες. Ο Ισχανίδης άλλαξε με τον Ντάι. Αυτός κρατάει. Θα κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ο Βερεσόγλου ευκαιρία δεν υπήρχε. Παίκτες της θύελλας. Πάλι ο Νικολόπουλος θα ψάξει να βρει τον Ντάι. Φωνάζουν για κάποιο χέρι. Εκεί αφήνει ο κύριος Μικελής. Η ευκαιρία το σου του Ντάι. Γκολ! Πολύ όμορφο τέρμα από τον επιθετικό της θύελλας Μοσχάτου. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του 24ου λεπτού. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον έχρωμο ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων. 2-4. Ξαναβλέπουμε εξ αρχής την φάση. Το κλέψιμο που έγινε από τον Εδούμα. Η σέντρα του Νικολόπουλου διαμαρτυρίες για χέρι. Εποφελήθηκε ο Βερεσόγλου. Πολύ όμορφα με τα κουνάκι πάτησε για τον Ντάι. Αυτός έπιασε το αριστερό σου, το χάλαρης. Ίσως δεν περίμενε ότι από αυτό το σημείο θα είναι τόσο καλό. Πολύ όμορφα πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του. Άλλαξε το πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Δούμας θα κάνει το γέμισμα. Ο Βερεσόγλου θα κρατήσει το σούτ απεκλούει. Ο Λεντής έρχεται από πίσω. Ο Ντάι και ισοφαρίζει δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε το 45ο λεπτό. Διαμαρτύρονται για offside οι Περαματιώτες. Ο κύριος Φωτιάδης όμως έτρεξε προς την σέντρα. Θα έχουμε φυσικά ευκαιρία replay. 1-1 θύελλα μοσχιά του νέο εικόνιο. Είδαμε την σέντρα από τον Εδούμα. Πολύ όμορφα κατέβασε ο Βερεσόγλου. Πέρασε τον αντίπαλό του. Έκανε το σούτ εδώ. Από κανονική θέση. Στην παγωμένη εικόνα μας βλέπουμε να φεύγει ο Ντάι. Ολιγόρησε ο Κοντολέων. Ίσως πίστευε ότι ο τερματοφύλακας του θα έπιανε σταθερά την μπάλα. Δεν το έκανε όμως ο Λετής. Δύσκολη απέκρουση. 1-1 με τον έχρωμο ποδοσφαιριστή. Η επίθεση για τους Περαματιώτες. Ο Ισχανίδης άλλαξε με τον Ντάι. Αυτός κρατάει. Θα κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ο Βερεσόγλου ευκαιρία δεν υπήρχε. Παίκτες της θύελλας. Πάλι ο Νικολόπουλος θα ψάξει να βρει τον Ντάι. Φωνάζουν για κάποιο χέρι. Εκεί αφήνει ο κύριος Μικελής. Η ευκαιρία το σου του Ντάι. Γκολ! Πολύ όμορφο τέρμα από τον επιθετικό της θύελλας Μοσχάτου. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του 24ου λεπτού. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον έχρωμο ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων. 2-4. Ξαναβλέπουμε εξ αρχής την φάση. Το κλέψιμο που έγινε από τον Εδούμα. Η σέντρα του Νικολόπουλου διαμαρτυρίες για χέρι. Εποφελήθηκε ο Βερεσόγλου. Πολύ όμορφα με τα κουνάκι πάτησε για τον Ντάι. Αυτός έπιασε το αριστερό σου, το χάλαρης. Ίσως δεν περίμενε ότι από αυτό το σημείο θα είναι τόσο καλό.
Πως με τον Αθανασίου θα κάνει το ψιλοκρεμαστό ο Ντάι. Καταπληκτικό γκολ από τον επιθετικό της Θύελλα Μοσχάτου, κάνοντας το 5-0 στο 80 λεπτό. Αυτό το πανέμορφο σε έμπνευση αλλά και σε εκτέλεση γκολ του Ντάι έγινε η κόντρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξαναβλέπουμε εδώ την φάση, γίνεται κόντρα, μπάλα θα καταλήξει στον Ντάι, ο οποίος βλέπει τον Αθανασίου εκτός εστίας, τον Δούμα. Δούμας για κάθε παλιά για τον Ντάι, πιέζεται εκεί, θα βγει και ο Αθανασίου, ο οποίος δείχνει να έχει τραυματιστεί. Τώρα πάει κοντά του Κλόνος, ο Δούμας για τον Ντάι, αυτός πατάει και θα ψάξει να βρει τον Ηλιόπουλο. Με τη μία για τον Ντάι, ευκαιρία θα βγει ο Μπακόμητρος. Με έξοδο θα διώξει, στρώσει για τον Μανιάτογλου. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντάι, τα κουνάκια αυτός για τον Δούμα. Πίσω η μπάλα για τον Αυτιό, το οποίο θα απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Ραπτόπουλο, ακόμα κεφαλιά από τον Βερεστόγλου. Επίσης από τον Ντάι και ο Ηλιόπουλος, κεφαλιά πάσα στον Ντάι, γκολ! Φοβερό τέρμα από τον Ντάι. Η χρυσή αλλαγή του Γιώργου Μαρτάκου βάζει στο παιχνίδι και πάλι την Θύελλα. Άγαλμα ο Κακαβάς. Δυνατό αριστερό σουτ στην γωνία του goalkeeper του Φαλυρικού. 2-1 ακριβώς με τη συμπλήρωση του 61ου λεπτού. Ξαναβλέπουμε έξυπνα ο Ηλιόπουλος με κεφαλιά. Βρήκε και πάλι τον Ντάι. Άργησε να πάει κοντά του ο αμυντικός του Φαλυρικού με το νούμερο 5 ο Ραπτόπουλος. Δυνατό αριστερό γεμάτο σουτ. Κουντουπιέ, όπως λέμε στην... Πολλές ευκαιρίες χαμένες για τη Θύελλα. Να τώρα με τον Βερεσό.